Σοκ και δέος. Η Κίνα αποκάλυψε το ισχυρότερο ραντάρ όλου του κόσμου. Μπορεί να ανοιχνεύει φούσκες πάνω από τις πυραμίδες. Κινέζοι επιστήμονες λοιπόν υποστηρίζουν πως ανέπτυξαν το ισχυρότερο σύστημα ραντάρ που έχει κατασκευαστεί ποτέ στον κόσμο. Το σύστημα επιτρέπει τον ταυτόχρονο εντοπισμό φουσκών πλάσματος του Ισημερινού πάνω από τις Αιγυπτιακές πυραμίδες και πάνω από τα νησιά Midway στον Ειρηνικό ωκεανό. Η αποκάλυψη των Κινέζων επιστημόνων, εάν επαληθευτεί, καθιστά την Κίνα την ηγέτιδα χώρα στον έρευνα της ιονόσφαιρας του πλανήτη μας. Με ένα τέτοιο ραντάρ, η Κίνα θα γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα αποκτήσει την ικανότητα να παρακολουθεί αυτές τις ανομαλίες σε πραγματικό χρόνο. Το ραντάρ ονομάζεται LARID, δηλαδή ιονοσφαιρικό ραντάρ μεγάλου βεληνικούς και χαμηλού γεωγραφικού πλάτους. Αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Γεωλογίας και Γεωφυσικής της Κινέζικης Ακαδημίας Επιστημών και εγκαταστάθηκε πέρυσι. Το επαναστατικό αυτό σύστημα επιδεικνύει την ιδιαίτερη ικανότητα να εντοπίζει φούσκες πλάσματος. Όπως προαναφέραμε, αυτές οι φούσκες είναι στην πραγματικότητα μια καιρική ανομαλία που μπορεί να διαταράξει τις δορυφορικές επικοινωνίες και τα συστήματα GPS εξαιτίας της παρεμβολής του με την ιονόσφαιρα. Αυτές οι φούσκες πλάσματος μπορούν να φτάσουν μέγεθος εκατοντάδων χιλιόμετρων και παρατηρούνται συνήθως σε περιοχές μικρού γεωγραφικού πλάτους. Σχηματίζονται όταν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρονίων ξαφνικά εξαφανίζονται από την ιονόσφαιρα, δημιουργώντας μεγάλες ζώνες με λιγοστά ηλεκτρόνια. Μέχρι στιγμής, η παρακολούθηση και παρατήρηση αυτών των φουσκών σε πραγματικό χρόνο ήταν μια πραγματική πρόκληση για τους επιστήμονες. Η κινέζικη αναφορά υποστηρίζει πως το επίτευγμα επιτεύχθηκε το περασμένο έτος κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής καταιγίδας μεταξύ 4 και 6 Νοεμβρίου. Το σύστημα LARID επιτυχώς εντόπισε την ηχό των ραδιοσημάτων όταν συνάντησε φούσκες πλάσματος οι οποίες είχαν σχηματιστεί πάνω από την Βόρεια Αφρική και τον Κεντρικό Ειρηνικό ωκεανό. Το τρομερό βεληνικές του κινέζικου ραντάρ επέτρεψε στους επιστήμονες του Πεκίνου να παρακολουθήσουν αυτές τις φούσκες όσο αυτές σχηματίζονταν και κινούνταν κατά μήκος περιοχών. Σύμφωνα με τους Κινέζους, το ραντάρ LARID επιδεικνύει σήμερα εμβέλεια εντοπισμού που φτάνει τα 9.000 χιλιόμετρα, νούμερο πραγματικά εξωφρενικό. Όταν αναπτύχθηκε και τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά, το σύστημα είχε βεληνικές ανίχνευσης μόλις 3.000 χιλιόμετρων. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.